Γεια σας. Καταρχάς, να πω δύο πράγματα σχετικά με την τέταρτη εργασία. Επειδή δεν υπάρχει έναντι διάλεξη, δεν υπάρχει έναντι διάλεξη σε βίντεο ακόμα και επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε το σφήμι και έλειπαν αρκετοί, να σας πω το εξής, ότι η πέμπτη και η έκτη εργασία αφορούν βελτίωση της τέταρτης εργασίας. Οπότε αν δεν έχετε προλάβει να κάνετε την τέταρτη, οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Μπορείτε να τις στείλετε αργότερα μαζί με την πέμπτη, έτσι κι αλλιώς ο τρόπος είναι ο ίδιος. Υπάρχει και στο site, το έχουμε γράψει εδώ και κάποιες μέρες αυτό. Okay. Τώρα για σήμερα θα μιλήσουμε για MySQL, περισσότερα πράγματα, πάνω σε αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Λίγο περισσότερα πράγματα για το πώς μπορούμε να χειριστούμε δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων. Και αυτά είναι κάποια πράγματα που θα κάνουμε. Θα μπορούμε να ταξινομήσουμε, να πάρουμε ένα τμήμα των δεδομένων μας, να χρησιμοποιήσουμε κάποιους επιπλέον τελεστές, να χειριστούμε ημερομηνίες και ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα στις βάσεις δεδομένων, να δούμε ενώσεις στην άλλη. Οπότε ας ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα το θέμα της ταξινόμησης. Υπάρχει αυτός ο όρος, ο order by, με τον οποίο μπορούμε να ταξινομήσουμε το αποτέλεσμα. Θυμηθείτε ότι με το ερώτημα select διαβάζουμε κάποια πεδία από ένα πίνακα, είναι η μορφή που βλέπετε κάτω. Με το where βάζουμε ένα φίλτρο και τώρα έχουμε προσθέσει έναν επιπλέον όρο εκεί πάνω που λέει order by, το πεδίο μας και ask ή desk, ανάλογα αν θέλουμε να είναι σε αύξουσα ή σε φθήνουσα σειρά οι εγγραφές μας. Παρατηρήστε στους όρους, παίζει ρόλο η σειρά με την οποία γράφετε την εντολή. Δηλαδή, το order by πρέπει να εμφανιστεί μετά τη where συνθήκη, δεν μπορείτε να αλλάξετε σειρά. Οπότε να θυμάστε είναι έτσι η σειρά. Και επίσης, το order by μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχετε where συνθήκη, δεν είναι απαραίτητη. Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, μπορείτε να έχετε να επιλέξετε όλες τις εγγραφές ενός πίνακα χωρίς αν παραλείψετε τη συνθήκη where. Οπότε ας δούμε ένα παράδειγμα σχετικό με αυτά. Έχω εδώ κάποιους μαθητές. Το ID τους που είναι μια στήλη order increment, πρωτεύων κλειδί. Και τέσσερις άλλες στήλεις. Είναι το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και το email. Οι δύο πρώτες στήλες είναι αλφαρυθμητικά. Η επόμενη. Για να φτιάξει το πίνακα, θα είναι students. Λοιπόν, η στήλη do είναι τύπου date. Το είχαμε δει και αυτό σαν τύπο. Και η τελευταία στήλη είναι πάλι τύπου αλφαρυθμητικού. Ο τύπος date έχει συγκεκριμένο νόημα. Θα δούμε όταν θα κάνουμε συγκρίσεις και πράξεις ότι μας βολεύει πολύ που είναι τέτοιου τύπου και ότι δεν είναι αλφαρυθμητικό. Ωραία, ας δούμε πώς μπορούμε τώρα να γράψουμε ένα ερώτημα για να ταξινομήσουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχω γράψει αυτό το ερώτημα, έχει και γνωστή μορφή που ξέρετε. Μόνο που υπάρχει και ένας επιπλέον όρος στο τέλος που λέει order by DOB ask. Και βλέπετε ότι έχει αλλάξει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι εγγραφές στο πίνακα του αποτελέσματος και είναι ταξινομημένες με βάση την ημερομηνία γέννησης σε αύξουσα σειρά. Δηλαδή, αυτός που έχει τη μικρότερη ημερομηνία γέννησης είναι πρώτος στο πίνακα του αποτελέσματος, ακολουθεί αυτός με την αμέσως επόμενη ημερομηνία γέννησης. Και τελευταίος είναι αυτός που έχει την μεγαλύτερη ημερομηνία γέννησης. Αντίστοιχα, αντί για ask, αν γράψω desk, μπορώ να έχω αντιστροφή τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι εγγραφές στο πίνακα αποτελέσματος. Εντάξει, εδώ έχω αλλάξει το ερώτημα και οι εγγραφές μου εμφανίζονται ανάποδα. Αυτό που γίνεται δηλαδή, οι εγγραφές αλλάζουν σειρά με βάση τη τιμή μιας στήλης. Μπορώ, αν θέλω, να ξενομίσω και με βάση δύο στήλες. Αν χωρίσω τις στήλες με κόμμα. Δηλαδή, αν θέλω να ξενομίσω πρώτα με βάση την ημερομηνία γέννησης και μετά με βάση το επώνυμο, θα έκανε κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι δύο άτομα που έχουν ακριβώς την ίδια ημερομηνία γέννησης θα ταξινομηθούν μετά με βάση την δεύτερη στήλη που γράφει εκεί πέρα. Ωραία. Και επίσης, αν παραλείψω εντελώς το ask ή το desk στον όρο order by, η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης είναι άξουσα. Μπορώ να παραλύσω δηλαδή και εννοείται ask εκεί πέρα.
Αυτά σε σχέση με την ταξινόμηση, υπάρχει κάποια απορία σε αυτά, στον τρόπο ταξινόμησης. Ωραία. Εντάξει, ας δούμε να κάνουμε κάποια πιο χρήσιμα πράγματα. Αυτό συνδυάζεται πολύ καλά με τους περιορισμούς στον πίνακα αποτελέσματος. Το κάνουμε με αυτόν τον όρο, τον limit, ο οποίος πάλι εφαρμόζεται σε ένα select ερώτημα μετά τον order by. Εντάξει, πάλι εδώ μπορεί να παραλυθεί και το where, μπορεί να παραλυθεί και το order by, μπορεί να παραλυθούν και τα δύο. Να έχω μόνο limit, ας πούμε. Και τη γράφω έναν αριθμό μη, ένα φυσικό αριθμό, ο οποίος είναι πόσες εγγραφές θέλω να είναι στον πίνακα αποτελέσματος, το πολύ. Άρα, ο πίνακας αποτελέσματος, αν εδώ γράψω 5, δεν μπορεί να έχει πάνω από 5 εγγραφές. Και αυτές που κρατιούνται είναι οι πρώτες 5. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Τι έχω κάνει εδώ πέρα. Έχω τρέξει το ίδιο ερώτημα. Έχω ταξινομήσει με βάση την ημερομηνία γέννησης σε ευθύνουσα σειρά. Και άρα αυτό με την μέγιστη ημερομηνία γέννησης είναι πάνω-πάνω. Ακολουθεί ο δεύτερος και ο τρίτος. Αλλά δεν υπάρχουν οι υπόλοιποι γιατί έχω περιορίσει τα αποτελέσματα στα 3. Οπότε βλέπω τους 3 που έχουν την μεγαλύτερη ημερομηνία γέννησης. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση εδώ πέρα να μου βρείτε το ερώτημα. Θα έχουμε πολλές τέτοιες ερωτήσεις σήμερα. Οπότε θα φτιάξουμε μαζί κάποια ερωτήματα για να κάνουμε χρήσιμα πράγματα. Εδώ θέλω να βρω το επώνυμο του νεότερου ατόμου που έχω στον πίνακα students. Θέλω να σκεφτεί κάποιος να πει ποιο θα είναι το ερώτημα, το πλήρες. Δηλαδή, τι τύπο ερώτημα θα χρησιμοποιήσω, ποια παιδεία θέλω να διαλέξω, από ποιο πίνακα, αν θα χρησιμοποιήσω κάποιο order by, κάποιο limit. Σε ποια σειρά θα κάνω την ταξινόμησή μου, αν δεν είναι αύξουσα ή θύμουσα με ask and test. Αυτό θέλω να πετύχω. Να πήγαινε πίσω, άμα προχωρήσεις μπροστά θα είναι το ερώτημα, δεν το κάνεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο πίνακας. Θέλω το επώνυμο του ατόμου με την... Ναι. Του νεότερου ατόμου. Κάποιος από τους πάνω, καμία ιδέα, μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Εσείς. Ναι. Υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη και πολύ καλή ιδέα. Υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη. Η συνάδελφος είπε να κάνω κάτι τέτοιο. Θέλω να βρω το νεότερο άτομο. Αυτό μου είπατε. Υπάρχει κάποια άλλη άποψη για τη λύση του προβλήματος βάζοντας την ερώτηση να φέρετε. Ωραία. Βλέπετε κάποιο λάθος σε αυτό το ερώτημα. Ναι. Φθήνουσα σειρά προβλήματος. Γιατί, σωστό. Γιατί πρέπει να βάλουμε αυτό που έχει τη μικρότερη, τη μεγαλύτερη ημερομηνία. Τη μεγαλύτερη ημερομηνία γέννηση, δηλαδή τη μικρότερη ηλικία. Οπότε θα βάλουμε ένα δεύτερο. Θα το γράψω. Εντάξει. Τώρα, οι περιορισμοί. Ναι, παρακαλώ. Στην περίπτωση που έχουμε δύο εγγραφές που έχουν ακριβώς την ίδια ημερομηνία, ναι. Ποια είναι η διαλέξη. Αυτή που εμφανίζεται πρώτη στον πίνακα αποτελέσματος. Αν δεν έχω ορίσει κάποια δεύτερη στήλη μέσω της οποίας θα κάνω ταξινόμηση σε περίπτωση που είναι ίσες, αυτή δεν αφαίρεται. Εξαρτάται από το σύστημα της βάσης δεδομένων και δεν θα μπορώ να το ξέρω. Εξαρτάται, ας πούμε, από τον τόπο αποθήκευσης. Αν με ενδιαφέρει αυτό, θα ορίσω μία δεύτερη στήλη για να ταξινομήσω το αποτέλεσμα. Ωραία. Ας δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα το limit και σε δύο ακόμα τύπους ερωτημάτων, update και delete. Τι κάνω εδώ πέρα, βάζοντας το limit, περιορίζω το πλήθος των εγγραφών που θα ενημερωθούν ή θα διαγραφούν. Και εδώ έχω ένα ερώτημα που θα έγραφα για να σβήσω κάποιο μαθητή από το μήνα των μαθητών και διαλέγω ένα συγκεκριμένο ID. Επειδή όταν θα δουλέψετε με βάση δεδομένων
θα γράφετε και ερωτήματα μέσα στον κώδικά σας, αλλά και ερωτήματα τα οποία θα τρέχετε για να κάνετε ορισμένα πράγματα μία φορά. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να κάνετε ένα λάθος. Και ένα από τα λάθη θα ήταν να ξεχάσετε για παράδειγμα το where ή να κάνετε κάποιο λάθος στο where, γιατί για μικρότερο να γράψετε μεγαλύτερο ή κάτι παρόμοιο, που σημαίνει ότι αν έχετε ένα ερώτημα delete ή update μπορεί να χαλάσετε πολλά από τα δεδομένα σας. Είναι μια καλή πρακτική κάθε φορά που σκοπεύετε να αλλάξετε μόνο μια εγγραφή ή να διαγράψετε μόνο μια εγγραφή, να βάζετε αυτό το limit error, ακόμα και αν δεν είναι απαραίτητο στη λογική. Εδώ δηλαδή διαγράφω το μαθητή με ID 5, αλλά επειδή ξέρω ότι θα είναι μόνο ένας, βάζω limit error για λόγους σιγουριάς. Αν κάνω κάποιο λάθος, δεν θέλω να διαγράψω όλους τους μαθητές. Αν ξεχνούσα εδώ το web και δεν είχα το limit error, θα άδειαζα όλο τον πίνακά μου και θα έχανα τα δεδομένα. Οπότε να το συνηθίσετε είναι καλό να το γράφετε. Λοιπόν, ας δούμε και την πλήρη μορφή του limit. Εκτός από το νη που ορίζει το πλήθος των εγγραφών στο πίνακα αποτελεσμάτων, μπορώ να βάλω και ένα offset που σημαίνει παραλείπω κάποιες γραμμές από την αρχή. Αν βάλω 0 που είναι η προπυλεγμένη τιμή, σημαίνει ότι ξεκινάω από την αρχή του πίνακα αποτελέσματος. Ενώ αν βάλω κάποια μεγαλύτερη τιμή, πάλι ένας φυσικός αριθμός, ξεκινάω αργότερα. Αν δούμε ένα παράδειγμα, θα είναι σαφές αυτό. Εδώ πέρα έχω κάνει το ίδιο πράγμα. Έχω ταξινομήσει με βάση την ημερομηνία γέννησης σε φθήνουσα σειρά και έχω πει τι. Κάνει παράληψη δύο εγγραφών από την αρχή, ξεκίνα δηλαδή από την τρίτη εγγραφή στη σειρά και κράτα μόνο τρεις. Το 2,3 είναι αυτό το πράγμα. Παράληψη των δύο πρώτων και κρατάω τρεις. Παρατηρήστε ότι πρώτα γίνεται η ταξινόμηση και μετά εφαρμόζεται το limit που λέει κάνει την παράληψη κράτα τόσες. Οπότε κρατάω τους τρεις που είναι στη μέση των ημερομηνίων γέννησης αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε, εδώ έχουμε και άλλο ένα άγνωστο ερώτημα που μας ζητάει να βρούμε το επώνυμο του δεύτερου νεότερου ατόμου και όχι του πρώτου. Πώς θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Παρατηρήστε ότι δεν θέλω να μου φέρετε όλο τον πίνακα και μετά να τα κρατήσετε με PHP που θα ήταν μία περίπτωση. Θέλω με το ερώτημα να κρατήσω μόνο τα δεδομένα που χρειάζομαι. Ναι. Όπως τον Ελφίλη, να προσφέρουμε λίγο και ένα από ένα. Ωραία, ναι. Να το δούμε. Ακριβώς αυτό είναι. Παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν το στο limit βάλουμε όπως πριν, βάλουμε μόνο ένα. Θα το πάρει σαν όψη ή σαν νη. Θα το πάρει σαν νη. Αν χαράξει το limit με ένα αριθμό μετά, αυτό είναι περιορισμός του πλήθους των εγγραφών. Αν γράψω δύο ορίσματα, τότε αυτό είναι παράληψη και αυτό είναι περιορισμός. Ο πρώτος αριθμός δηλαδή, αν έχω δύο αριθμούς, ο πρώτος αριθμός είναι πόσους θα ξεχάσω από την αρχή, ο δεύτερος είναι πόσους θα κρατήσω από εκεί και μετά. Αν βάλω μόνο έναν αριθμό, είναι μόνο πόσους θα κρατήσω, ξεκινώντας πάντα από την αρχή. Δηλαδή, αυτό εδώ, ουσιαστικά είναι το ίδιο με αυτό, αν εδώ έχω 0. Αυτά τα δύο είναι το ίδιο. Ωραία. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση. Ναι. Δεν σας άκουσα. Ναι, μόνο δύο παραμέτρους μπορούμε να βάλουμε. Ωραία, ας καλύψουμε και μία ερώτηση που έγινε στο μάθημα της Παρασκευής που αφορά αναζήτηση μέσα σε αλφαρυθμητικά. Είναι πολύ χρήσιμο για να υλοποιήσω μία αναζήτηση μέσα στην ιστοσελίδα μου. Μπορώ να το κάνω αυτό το τελεστή, το like. Ζητάω αυτόν τον τρόπο το αλφαρυθμητικό μου, like και την έκφρασή μου. Συνήθως το αλφαρυθμητικό είναι ένα πεδίο, ενώ η έκφραση είναι αυτό που θέλω να ελέγξω αν ταιριάζει. Και μέσα από την έκφραση που τη βάζω σε εισαγωγικά, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον χαρακτήρα της 100, που σημαίνει ότι σε εκείνη τη θέση μπορεί να εμφανιστεί οποιοδήποτε αλφαρυθμητικό. Όποιοι έχουν παρακολουθήσει διακριτά μαθηματικά, οι κανονικές εκφράσεις μοιάζουν λίγο με αυτό. Θα ήταν το σίγμα αστεράκι, σημαίνει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή οποιοδήποτε μήκος, οσονδήποτε χαρακτήρα. Θα το δούμε τώρα σε παράδειγμα για να καταλάβετε ακριβώς. Έχω αυτή την έκφραση και την άλλη, οι δύο με τα μόβα, έτσι. Η πρώτη λέει ότι έχω hello και μετά υπάρχει το 100% που σημαίνει εκεί μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε.
Και μετά έχω το woke, που σημαίνει ότι εκεί θα πρέπει να υπάρξει η λέξη woke. Οπότε αρχίζει από μία λέξη και τελειώνει σε μία άλλη. Και έχω ότι έχω δύο εφαρμογικά που ταιριάζουν με αυτή την έκφραση της SQL, ενώ ένα που δεν ταιριάζει γιατί δεν τελειώνει με τη λέξη που γράφουμε. Παρατηρήστε επίσης ότι το 100% μπορεί να αντιστοιχεί και σε κενό αλφαρυθμητικό, άρα αυτό θα τέλειωνε. Και στο δεύτερο έχω βάλει να αρχίζει από δύο συγκεκριμένα γράμματα, που είναι πολύ, πολύ χρήσιμο όταν πληκτρολογεί ο χρήστης κάτι, να εμφανίσω κάποια αποτελέσματα που αρχίζουν με αυτά τα γράμματα. Ωραία. Για προχώρα μια διαφάνεια. Εντάξει, θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Θέλω να βρω το επώνυμο ενός μόνο μαθητή, το οποίο να αρχίζει από ζήτα. Κάποια ιδέα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το τελεστή, προφανώς. Πώς θα ήταν η λογική μου πρόταση. Ναι, εσείς. Ναι. Θα βάλω select surname from students. Ωραία. Και μετά θα βάλω surname like Z και μετά το 100%. Ναι. Αλλά χρειάζομαι και ένα where, έτσι. Ναι. Αυτό είναι, σωστά. Υπήρχε κάποια ερώτηση. Εδώ, ναι. Πρέπει να βάλω την αλήνη. Αν είχε το γνώμα. Σωστά. Θέλω να το διορθώσεις. Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, να βάλω κάτω. Εντάξει, εκτός από το live που κάνει τις αναζητήσεις μέσα σε αλφαρυθμητικά, υπάρχει και ένας ακόμα τελεστής που θα ήθελα να δείξω, ο τελεστής G, ο οποίος ελέγχει αν μια τιμή βρίσκεται σε ένα σύνολο από στοιχεία. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για αλφαρυθμητικά, για αριθμούς, ημερομηνίες, τα πάντα. Και για αυτή τη σύνταξη. Να, ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Επιλέγω πάλι τον πίνακα των μαθητών. Εκείνους για τους οποίους ισχύει αυτή η λογική πρόταση που λέει ότι το όνομά τους ανήκει σε αυτό το σύνολο. Οπότε ταιριάζουν αυτές οι εγγραφές. Και είναι εισφέρεται ισοδύναμο με μια παράσταση με όρο. Κάπως έτσι. Ας δούμε και το προηγούμενο μια φορά. Το σύνολο αυτό δεν μπορεί να είναι κενό, να ξέρετε. Θα σας βγάλει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, αν δεν υπάρχει καμία εγγραφή που να ταιριάζει με κάποια από τα στοιχεία του συνόλου, προφανώς αυτό δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν θα υπάρξει, δεν θα εμφανιστεί καμία στο αποτέλεσμα. Ωραία. Ας το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω να δούμε τις τελευταίες σύγκρισεις. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά ότι μπορώ να συγκρίνω αριθμούς, αλλά εκτός από αριθμούς μπορώ να συγκρίνω και αλφαρυθμητικά. Αλλά και ημερομηνίες, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Μπορώ να υλοποιήσω πολλά πράγματα με αυτό. Και μάλιστα αυτοί οι τελευταίες σύγκρισεις είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται όταν κάνω και order by. Άρα όταν θα χρησιμοποιήσω τον όρο order by, θα γίνει μια σύγκριση μικρότερο ή ίσο ή μικρότερο, και αν ισχύει, τότε θα εμφανιστεί η μία γραφή πριν την άλλη. Οπότε αυτό είναι που χρησιμοποιείται. Και εδώ έχω γράψει κάποιες προτάσεις που είναι αλήθεια. Τρεις που αφορούν αριθμούς, μία που αφορά αλφαρυθμητικά, μία που αφορά date και μία που αφορά date time. Εντάξει, οι νεότερες ημερομηνίες είναι μεγαλύτερες προφανώς. Ναι. Η τελευταία μπορεί να είναι κλίση, αφού ο χρόνος είναι διαφορετικός. Ναι, είναι μία παράσταση που αληθεύει. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει. Για να δω. Γράφει. Ναι.
αυτό εκεί πέρα που έχω γράψει είναι το ίδιο με αυτό εδώ. Σε αυτή την παράσταση, αυτό εδώ είναι πάντα ψευδές, αυτό εδώ είναι πάντα αληθές και άρα η πρόταση ισχύει. Εντάξει, είναι κατανοητό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Ωραία. Ναι. Ναι. Καλή ερώτηση. Θα το δούμε και ξανά αυτό, αλλά επειδή δεν θα το δείξουμε στο σημερινό μάθημα, θα το αναφέρω λιγάκι. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποιος χαρακτήρας escape για τα αλφαρμητικά της SQL. Υπάρχει, είναι το backslash, όπως και στην PHP. Και άρα αν ήθελε να αποθηκεύσει κάτι τέτοιο για παράδειγμα, στην SQL θα έπρεπε να γράψω αυτό. Αυτό σημαίνει το αλφαρμητικό που έχει α, μετά μία κάθετη ανάποδη και μετά το b. Το ίδιο πρέπει να κάνω και για μονά εισαγωγικά και για διπλά εισαγωγικά. Αλλά παρατηρήστε ότι όταν θα γράψω ένα ερώτημα στην PHP, ας δω να γράψω ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να κάνω escape δύο φορές. Μία για την PHP και μία για την SQL. Δηλαδή, όπου το όνομα είναι ίσο με α ανάποδη κάθετος β. Θα γράψω ίσο, εδώ θα ανοίξω ένα μονό εισαγωγικό. Τώρα αυτό είναι ένα αλφαρμητικό της SQL, οπότε θα γράψω αυτό. Αλλά, και εδώ θα έγινε. Όμως αυτό, αν το γράψω έτσι, σημαίνει ότι κάνω escape το β στην PHP μου. Άρα δεν θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Τώρα αυτό στο αλφαρμητικό της PHP σημαίνει πραγματικά ένας τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά για την SQL σημαίνει να κάνω escape τον β. Οπότε αυτό που χρειάζομαι θα ήταν αυτό. Δηλαδή τι γίνεται. Αυτό εδώ το string της PHP, το πραγματικό string το οποίο στέλνεται στην SQL είναι αυτό. Αυτό έχει κάνει escape η PHP, αυτό κάνει escape η PHP, δίνει αυτό και αυτό. Και μετά η SQL επεξεργάζεται αυτό και καταλαβαίνει το εννοούμε αυτό. Αλλά υπάρχει πιο εύκολο τρόπο να το κάνω. Δεν θέλει και να είσαι μικόλο στο τέλο του. Δεν θέλει και να είσαι μικόλο. Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό όταν χρησιμοποιούμε τη MySQL Query. Είναι κατανοητό αυτό, είναι κάπως περίεργο. Ναι, θα εξηγήσω λίγο ακόμα. Το αλφαρμητικό αυτό εδώ που ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ περιέχει πράγματι δύο χαρακτήρες backslash. Ο πρώτος ορίζεται από αυτή την ακολουθία και ο δεύτερος από αυτή την ακολουθία. Να, ο πρώτος είναι ο δεύτερος. Θα είχε εδώ τα αυτάκια, ίσον. Αυτό θα είναι το αλφαρμητικό που ξέρει η PHP. Τώρα αυτό το αλφαρμητικό θα το δώσει στη MySQL Query και η MySQL Query θα στείλει στο δίκτυο πράγματι α, κάθετος, κάθετος, β. Όταν τώρα η SQL θα πάει να τρέξει το ανοίγω εισαγωγικά α, κάθετος, κάθετος, β, κλείνω εισαγωγικά, θα δει ότι εδώ υπάρχει μία αλληλουχία που σημαίνει escape. Και άρα θα πάει και θα αντικαταστήσει αυτό το ζεύγος με έναν χαρακτήρα. Και άρα θα δει τελικά αυτό το στυλ. Ωραία. Εύστοχη ερώτηση. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, ένας ακόμα τελεστής, κάποιες φορές χρήσιμος, αντί να κάνω πολλές συγκρίσεις, χρησιμοποιώ αυτό το between, το οποίο ελέγχει αν κάποιο πεδίο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο φράγματα. Κάθε φράγμα και άλλο φράγμα. Αν βάλω ένα παράδειγμα, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για τα πάντα που συγκρίνονται, όπως αλφαρμητικά. Οπότε εδώ έχω όλους όσους βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο ονόματα και περιλαμβάνει και το πρώτο και το τελευταίο. Είναι μικρότερο ίσο δηλαδή. Εντάξει, κάτι απλό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το γράψω αντίστοιχα ότι το surname είναι μεγαλύτερο ίσως του Αγγελάτος and surname μικρότερο ίσως του Πατάκης. Ωραία. Εντάξει, αυτά σχετικά με τελεστές. Τώρα θα τους αξιοποιήσουμε κάπως
σε πιο χρήσιμα πράγματα. Αλλά για να κάνουμε αυτά τα χρήσιμα πράγματα θα χρειαστώ ψευδόνυμα στις στήλες. Το ψευδόνυμο ορίζει ένα διαφορετικό όνομα για μια στήλη. Προσωρινά, που θα το χρησιμοποιήσω μόνο στον πίνακα αποτελέσματος. Ορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Έχω τη στήλη που είναι το όνομα της στήλης, το πραγματικό, στον αποθηκευμένο πίνακα, τη λέξη κλειδί as και ακολουθεί το ψευδόνυμο που είναι το όνομα της στήλης, το πίνακα αποτελέσματος. Έτσι μπορώ να κάνω μια προσωρινή μετονομασία για το συγκεκριμένο ερώτημα, για το συγκεκριμένο πίνακα αποτελέσματος. Θα δείτε γιατί είναι χρήσιμο, αλλά ας δούμε σε ένα παράδειγμα. Εδώ έχω αλλάξει δύο στήλες, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν οι ίδιες. Και το στήλ μου δηλαδή το λέω α1, αριθμός μητρώου, ενώ το TOB το ανέπτυξε τώρα στα date of birth. Οπότε θα γίνει κάτι τέτοιο. Παρατηρήστε ότι αυτό δεν αλλάζει τα ονόματα των στυλών στο σχήμα του πίνακα που είναι αποθηκευμένος, αλλάζει μόνο τα ονόματα των στυλών στο πίνακα αποτελέσματος. Ο πίνακας όπου αποθηκεύονται εδώ μέρα δεν αλλάζει καθόλου. Έχει τις ίδιες στήλες. Ναι. Συγγνώμη. Τι έχω κάνει, αυτό είναι λάθος. Ναι, πάρα πολύ, πέντε. Ναι, το λέει, ναι, έχετε δίκιο, ευχαριστώ. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, ας πούμε και μια άλλη χρήσιμη τιμή που θα τη χρησιμοποιήσουμε, σε λίγο. Είναι αυτή εδώ η null. Τι σημαίνει το null, όσοι έχετε γράψει C, θα το έχετε ξαναδεί και στην Πασκάλ νομίζω. Αυτό που σημαίνει είναι απουσία τιμής. Η χρησιμότητά του είναι ότι μπορώ σε κάποιες στήλες να ορίσω ότι δεν έχω βάλει κάτι. Και επίσης αυτή τη τιμή χρησιμοποιεί η SQL η ίδια ως μια ειδική τιμή, την οποία μπορώ να χειριστώ εγώ αργότερα. Δεν είναι κάποια τιμή που είναι τύπου αλφαρυθμητικού ακαιρέου και το καθεξής, είναι ειδικός τύπος τιμής και έτσι δεν μπορώ να ελέγξω ισότητα. Μπορώ να κάνω όμως να χρησιμοποιήσω αυτόν τον τελεστή ή null, ο οποίος ελέγχει αν μια παράθεση είναι null. Άρα να γράψω ότι surname is null. Αυτό θα είναι αληθές μόνο αν η στήλη αυτή για τη συγκεκριμένη εγγραφή περιέχει την τιμή null. Στο σχήμα μου μπορώ να ορίσω αν μια στήλη επιτρέπεται να αποθηκεύσει null ή όχι και είναι κάποιες φορές χρήσιμο γιατί μπορεί να μου λείπουν κάποια δεδομένα από τους πίνακές μου και αυτό το αντιπροσωπεύω με κάτι τέτοιο. Επειδή μπορεί ας πούμε να έχω ένα πίνακα που αποθηκεύει έναν αριθμό, μπορεί να είναι αρνητικός, μπορεί να είναι 0, μπορεί να είναι θετικός. Παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι που φτιάχνω, η πόντι που έχει ένας παίκτης μπορεί να είναι αρνητική, 0, θετική. Αλλά μπορεί να θέλω να αποθηκεύσω και το ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να μαζεύει πόντους. Οπότε θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη τιμή null ειδικά για αυτό το πράγμα, επειδή δεν υπάρχει κάποιος αριθμός ακέραιος ο οποίος θα σήμαινε αυτό. Και για άλλα τέτοια παραδείγματα. Αλλά το πιο χρήσιμο για τον null είναι ότι η SQL το χρησιμοποιεί η ίδια και μπορούμε να το δούμε αυτό σε λίγο. Μία ακόμη λεπτομέρεια που θα ήθελα να σας δείξω. Την προηγούμενη φορά σχετικά με τη σύνταξη του select, σας είπα ψέματα, δεν περιέχει η παιδεία μόνο, αλλά παραστάσεις. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να κάνω την πράξη. Δηλαδή η πράξη δεν επιτρέπεται μόνο στο where, αλλά και εκεί πέρα. Άρα το name από μόνο του είναι μια παράσταση η οποία αποτιμάται στη τιμή που έχει το πεδίο name, αλλά το student ID είναι 100, αποτιμάται στη τιμή που έχει το student ID για τη συγκεκριμένη γραφή, αφού προσθεθεί το 100. Και την έχω μετονομάσει κιόλας και την έχω πει points. Οπότε έχω κάνει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είχαν ID πριν 8, 6 και 2, τώρα έχουν 108, 106, 102. Αυτό είναι κάπως χρήσιμο. Θα δούμε στη συνέχεια κάποια εφαρμοσμένα παραδείγματα που μπορεί να χρησιμεύσει. Ναι. Τι κάνει τη συλλέκτη το main, το surname και το top. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται. Ανάλογα τι εφαρμογή θα έχει αυτό. Ανάλογα τι θέλω να το κάνω στην PHP. Ναι. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το as points, ναι. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το 100. Τι θα μπορούσαμε. Η ερώτηση είναι αν είναι απαραίτητο να ορίσω ένα ψευδόνυμο σε αυτή τη στήλη. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορώ να το γράψω κατευθείαν σαν student ID συν 100, comma name.
Αλλά το πρόβλημά μου θα ήταν στην PHP και θα διαβάζω τη συγκεκριμένη στήλη αργότερα. Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα χάρτη. Ναι. Με βάση ποια λογική έχουμε επιλέξει τα συγκεκριμένα τρία από τον αρχικό πίνακα? Αυτό παράδειγμα δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να βάλουμε και ονόματα στις στήλες με ελληνικούς χαρακτήρες? Δεν ξέρω να σου απαντήσω αυτό. Αν κοιτάξεις την τεχνητή, η ερώτηση είναι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω ελληνικούς χαρακτήρες στα ψευδόνυμα των στυλών ή και στα ονόματα των στυλών. Και στα ονόματα των στυλών. Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιους ειδικούς χαρακτήρες, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες είναι αυτές ή αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια Unicode. Ίσως κάποιος να ξέρει κιόλας από εδώ. Αλλά υπάρχει τεκμηρίωση της MySQL προς το ψάξεις. Αυτό που συνηθίζεται είναι να βάζουμε μόνο λατινικούς χαρακτήρες, το underscore και αριθμούς και να ξεκινάμε με ένα λατινικό χαρακτήρα. Διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις και κάποια ειδική σύνταξη για να ξεχωρίσεις τι είναι πράξη, τι είναι όνομα και ούτω καθεξής. Ναι. Άρα μπορούμε αντίστοιχα και να χρησιμοποιήσουμε τελεία και να προσθέσουμε ένα κείμενο μετά. Όχι. Ναι. Η ερώτηση είναι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τελεστή τελεία, ο οποίος κάνει παράθεση αλφαριθμητικών. Δεν γίνεται αυτό. Έχει κάποιος κάποια ιδέα γιατί? Ναι, εσείς. Σωστά. Ο τελεστής τελεία είναι τελεστής της PHP. Στην SQL δεν υπάρχει αυτός ο τελεστής. Υπάρχουν άλλοι τελεστές όμως. Ωραία. Ναι. Ναι. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιες ειδικές συναρτήσεις για να το κάνετε αυτό. Η ερώτηση είναι αν μπορώ να συγκρίνω null με κάποιες άλλες τιμές. Δεν γίνεται άμεσα. Δεν γίνεται άμεσα να το κάνετε με μεγαλύτερο ή μικρότερο. Υπάρχουν όμως κάποιες συναρτήσεις που σας επιτρέπουν να το κάνετε αυτό. Αν διαβάσετε στην τεχνητή της MySQL υπάρχει δωρεάν online. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις συναρτήσεις αν τις χρειαστείτε. Ναι, παρακαλώ. Μα αυτό που όμως είναι για εταιρεία, αφού αυτό που στέλνουμε στη MySQL στέλνεται μέσα συνάρτηση στη CHP, εκεί δεν μπορεί να είναι εταιρεία. Ναι, ακούστε την ερώτηση. Λέει ότι, λέει συνάδελφος, αφού την τελεία τη χρησιμοποιούμε μέσα σε ένα αλφαριθμητικό της PHP, το οποίο περνάει όμως σε μια συνάρτηση της PHP για να πάει στην SQL, γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον τελεστή τελεία? Ποιος θέλει να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση? Παρακαλώ. Γιατί ουσιαστικά η τελεία βρίσκεται μέσα στο αλφαριθμητικό του οποίου χρησιμοποιούμε εγώ, οπότε δεν βρίσκεται έξω να κάνει το πρώτο κάποιο. Ωραία. Σωστό. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσει μέσα στην τελεία. Η απάντηση του συναδέλφου είναι ότι η τελεία στέλνεται καθεαυτή στο δίκτυο ως μέρος του μεγάλου αλφαριθμητικού και στη συνέχεια η SQL ερμηνεύει τι σημαίνει αυτή η τελεία. Εγώ όμως το εννοούσα αλλιώς. Δηλαδή να είχαμε συνάντηση ένα αλφαριθμητικό τελεία, ένα άλλο αλφαριθμητικό. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε βεβαίως. Να έχετε την τελεία για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα, αλλά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ας πούμε μέσα σε ένα where και να εφαρμοστεί σε κάθε έλεγχο που αφορά το φιλτράρισμα. Δεν θα μπορεί να τρέξει ποτέ σε επίπεδο SQL. Ωραία. Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, να πούμε και δύο λόγια για κωδικοποίηση, μιας και ερωτήθηκε την προηγούμενη φορά και είπα ότι θα σας το θίξω. Η MySQL έχει πολλά επίπεδα κωδικοποίησης και αν δεν τα ορίσετε με τον τρόπο που σας προτείνουμε θα έχετε μεγάλα προβλήματα και μάλιστα μπορεί και να μην το ξέρετε ότι θα έχετε προβλήματα και να το ανακαλύψετε αργότερα όταν θα έχετε πολλά χρήσιμα δεδομένα και δεν θα μπορείτε να μετατρέψετε. Οπότε καλό είναι να ακολουθήσετε τη συμβουλή αυτή, να χρησιμοποιείτε παντού UTF-8. Αν χρησιμοποιείτε παντού UTF-8 δεν θα έχετε ποτέ προβλήματα. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα collations, άλλες κωδικοποιήσεις, στις μετατροπές μπορεί συχνά να έχετε προβλήματα. Λοιπόν, τα επίπεδα κωδικοποίησης της MySQL. Αυτά τα 5 είναι. Κάθε βάση δεδομένων έχει μία μεταπληροφορία που λέει σε τι κωδικοποίηση αποθηκεύω μέσα αυτή τη βάση. Κάθε πίνακας επίσης, κάθε πεδίο επίσης. Αυτή η μεταπληροφορία που αφορά τον πίνακα υπάρχει μόνο αν ο πίνακας διαφέρει σε κωδικοποίηση από τη βάση. Η μεταπληροφορία που αφορά την κωδικοποίηση του πεδίου εμφανίζεται πάλι μόνο αν διαφέρει από τη συνολική κωδικοποίηση του πίνακα. Αυτά τα τρία λέγονται collation. Πήγαινε στο επόμενο λίγο. Ωραία. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική μορφή της κωδικοποίησης των δεδομένων, αλλά είναι μεταπληροφορίες.
χρησιμοποιεί η MySQL για να αποφασίσει τι είδους πράξεις θα κάνει με τις συναρτήσεις, με τις συγκρίσεις κ.ο.κ. Τώρα, τα δύο τελευταία λέει σύνδεση και καθεστά δεδομένα. Η σύνδεση αφορά την κωδικοποίηση με την οποία στέλνονται οι χαρακτήρες στο δίκτυο. Ενώ τα καθεστά δεδομένα είναι πραγματικά τι είναι αυτό που στέλνουμε. Αν όλα είναι UTF-8 και ταιριάζουν, θα είμαστε καλά. Πώς το κάνουμε ένα UTF-8? Καταρχάς, στα τρία πρώτα, ορίζουμε την ώρα που φτιάχνουμε το σχήμα μας να έχουν αυτό το collation, UTF-8 Unicode CR. Το CI σημαίνει case insensitive, δηλαδή όταν θα κάνω συγκρίσεις δεν παίζει ρόλο αν είναι μικρά κεφαλαία. Το είδατε και στο παράδειγμα πριν με το like. Ενώ για τη σύνδεση, για να ξέρω ότι θα είναι σε UTF-8 τα δεδομένα που στέλνω και που λαμβάνω, θα τρέξω αυτό το ερώτημα στην αρχή, αφού συνδεθώ με το MySQL Connect. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσω τα πάντα που στέλνει ο χρήστης από το HTTP του στην PHP και που αποθηκεύωσε αλφαρυθμητικά, είναι επίσης σε UTF-8 με τα κατάλληλα HTTP headers. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας πάντα να φροντίζετε την κωδικοποίησή σας να είναι σωστή. Ωραία. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, κάτι ενδιαφέρον. Χειρισμός ημερομηνιών. Αν έχω ένα πεδίο το οποίο είναι date, time, date, μπορώ να κάνω πολλά χρήσιμα πράγματα μαζί του και ένα από αυτά είναι το interval. Ο τελευταίος αυτός interval, λέξη TV, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετακινήσω μία ημερομηνία και ώρα ή μία ημερομηνία στο παρελθόν ή στο μέλλον. Και συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο. Δίνω ένα μη και μία διάρκεια. Για παράδειγμα, 5 minutes. Και αυτή τη διάρκεια μπορώ να την προσθέσω, να την αφαιρέσω σε κάποιο πεδίο που είναι τύπου date ή date time. Ας δούμε ένα παράδειγμα έτσι. Λοιπόν, πριν δούμε το παράδειγμα όμως, η πέμπτη εργασία. Σας είπα ήδη ότι πρόκειται για βελτίωση της τέταρτης, οπότε όσοι δεν έχετε τελειώσει με την τέταρτη μπορείτε να την κάνετε παράλληλα. Σας προτείνω, αν τις κάνετε παράλληλα, να ολοκληρώσετε πρώτα τα προαπαιτούμενα της τέταρτης πριν προσθέσετε της πέμπτης. Πάλι η παράδοση είναι μέσω SSH. Για όσους δεν το έχουν δοκιμάσει, υπάρχουν στο site οδηγίες για το πώς το χρησιμοποιήσετε και από Windows και από Ubuntu Linux. Έχει μια προθεσμία αρκετά μεγάλη μέχρι στις 6 Δεκεμβρίου και ορίστε αυτό που θέλουμε να κάνετε. Ένα απλό σύστημα χρηστών. Η τέταρτη εργασία αφορούσε ένα απλό site που θα μπορώ να ανεβάζω αρχεία και να κατεβάζω μετά και να μπορούν να μπουν όλοι ελεύθερα. Τώρα, εκτός από αυτό, θα θέλαμε να μπορώ να δημιουργώ και ένα λογαριασμό, να κάνω login, logout και όταν ανεβάζω ένα αρχείο να αποθηκεύεται ποιος είμαι εγώ αυτός που ανέβασε αυτό το αρχείο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και πισκότα για να αποθηκεύσετε τη σύνοδο ή συνόδους. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε ονόματα, κωδικούς πρόσβασης και στα αρχεία επίσης θα πρέπει να αποθηκεύσετε κάποια πράγματα. Αυτή η αποθήκευση προφανώς θα γίνει με MySQL. Είναι το πιο εύκολο για εσάς. Και θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο θα είναι το σχήμα σας για να φτιάξετε αυτή τη δομή. Τι θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε, ποια θα είναι τα αντικείμενά σας, ποιες θα είναι οι ιδιότητες των αντικειμένων και στο τέλος να γράψετε τα ερωτήματα τα οποία θα κάνουν αυτά που χρειάζεστε. Παρακαλώ. Ναι. Η ερώτηση είναι πώς θα τρέξω τον κώδικα της τέταρτης εργασίας. Μπορείτε να το δείτε στο τοπικό σας server, το οποίο τρέχει στον ίδιο υπολογιστή σας. Ή αν θέλετε να το ανεβάσετε, νομίζω ότι όποιος είναι φοιτητής του Πολυτεχνείου έχει πρόσβαση σε κάποιο server που μπορεί να το τρέξει, να τρέξει την PHP, αν θυμάμαι καλά. Είναι εκδηλωμένες τουλάχιστον. Α, εντάξει, άρα δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν και, αν θέλετε να ανεβάσετε πράγματα για ένα δικό σας site, υπάρχουν πολύ φθηνοί servers που μπορείτε να βρείτε από. Και δωρεάν ακόμα, αλλά και από. Πόσο, από 3 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Ωραία, οπότε αυτό αφορά την πέμπτη εργασία. Έχουμε χρόνο να δείξουμε αυτό που θέλουμε στο σχήμα. Μία ερώτηση. Ωραία, εντάξει. Μία ερώτηση. Κάθε χρήση θα βλέπει τα δικά του αρχεία. Όχι, θα μπορείτε να δείτε όλων. Απλώς να φέρετε ποιος ανέβασε το κάθε. Ωραία.
Δηλαδή να φαίνεται τις πληροφορίες στο όνομα του χρήστη. Ναι, ναι. Στη λίστα να φαίνεται το όνομα που ποιος το ανέβασε, ναι. Μπορεί να το σημειώσει και σε δικό του παρουσιάζει, δικό του παρουσιάζει. Ναι, 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 ναι. Αν... αν θέλετε μπορείτε να βάλετε συζήτηση στο φόρουμ, να πείτε πώς στείλουμε ένα δικό μας web server, ας πούμε, ή που υπάρχουν διαθέσιμοι. Νομίζω πολύ θα ενδιαφέρονται γι' αυτό, οπότε υπάρχει και link στο φόρουμ από τη σελίδα του σεμιναρίου, όσοι δεν το ξέρετε. Οπότε μπορείτε να συζητήσετε και για αυτό το θέμα, ναι. Για τα πάθηση, ενός που ξέρετε, θα πούμε κάποια στιγμή, όχι αλλά σε κάποια άλλη διάθεση. Όχι, το μόνο που αναφέρουμε είναι αυτό που υπάρχει στις οδηγίες εγκατάστασης του Apache, ότι τα αρχεία τα οποία θέλουμε να σερβίρει είναι σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, ανάλογα με το λειτουργικό μας σύστημα. Περισσότερα μπορείτε να ψάξετε και στην τεκμηρίωση του Apache, είναι όλα δωρεάν αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε με ένα Google Search και να μάθετε αν θέλετε κάτι παραπάνω. Ωραία. Είπαμε να σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε ένα σχήμα με τη BitMyAdmin αυτό το δεκάλεπτο πριν το διάλειμμα, γιατί θα σας χρειαστεί. Και μετά το διάλειμμα να συνεχίσουμε με κάποια περισσότερα πράγματα σε SPS. Αν είχατε κάνει login, στην αρχική οθόνη κάνετε login με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δίνεται όταν κάνετε εγκατάσταση της MySQL. Για την εγκατάσταση της MySQL θα υπάρχουν οδηγίες σήμερα στο site. Όχι, ας το πειράζει. Τώρα έχουμε δημιουργήσει εμείς ήδη μια βάση που λέγεται Seminar. Αν πατήσουμε εκεί πέρα θα δούμε τους πίνακες μας, που έχουμε τις ανακοινώσεις, τις εργασίες, τις λύσεις και τους χρήστες. Στα αριστερά είναι οι πίνακες και δεξιά υπάρχουν πληροφορίες για τους πίνακες. Οπότε ας φτιάξουμε ένα καινούριο πίνακα. Υπάρχει κάτω ένα πεδίο που να το κάνουμε αυτό. Γράψτε ένα students εκεί πέρα, ας πούμε. Και να δώσουμε και εξυπηρετία. Ωραία. Εντάξει, τώρα μας λένε να συμπληρώσουμε πληροφορίες για το σχήμα μας. Τι τύποι θα είναι, τι τύπων θα είναι οι στήλες, ποια θα είναι τα ονόματα των στήλων και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τις στήλες. Οπότε, καταρχάς θα ξεκινήσουμε βάζοντας το πρωτεύον κλειδί που θα είναι το μοναδικό αναγνωριστικό της κάθε γραμμής και θα είναι και auto increment. Γράψτε το student ID, ας πούμε. Ωραία. Και βλέπετε εδώ πέρα μπορεί να επιλέξει τον τύπο, υπάρχουν διάφοροι τύποι από αυτούς που είπαμε. Αυτό θέλει να είναι τύπου int, αφού θα είναι το auto increment. Ας το ξεκινώ. Λοιπόν, και τώρα θέλω να θέσω μία ακόμα πληροφορία. Εκεί πέρα που λέει attributes θέλω να το κάνω auto increment. Οπότε, όχι, εκεί πέρα υπάρχει το AI που σημαίνει auto increment. Και στο image θέλω να το κάνω πρωτεύον, οπότε επιλέγω primary. Και αυτή είναι η στήλη μου που περιέχει το πρωτεύον κλειδί. Είναι το primary. Πώς? Το primary σημαίνει πρωτεύον κλειδί, ότι η αναζήτηση θα γίνεται κυρίως με βάση αυτό. Δεν θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες σε ίδιες βάσεις των δεδομένων, δεν είναι και εσύ. Ωραία. Γράψτε κάποιες δύο πράγματα. Ωραία, τώρα ο Πέτρος χρησιμοποιεί εδώ μια συγκεκριμένη ονοματολογία, δεν είναι απαραίτητο να τη χρησιμοποιήσετε. Σε κάθε στήλη δίνει το όνομα πρώτα του πίνακα στον ελληνικό, underscore, και το όνομα του παιδιού που θέλει, άρα student underscore name. Στα παραδείγματα μέχρι στιγμής τα λέγαμε name σκέτο. Αλλά όταν θα κάνουμε ενώσεις θα δείτε ότι αυτό κάποιες φορές βολεύει. Αν θέλετε μπορείτε να το υιοθετήσετε. Εδώ αυτό θα είναι το τύπο κειμένου. Και ας βάλουμε και... Να, εδώ μπορώ να ορίσω τώρα ένα διαφορετικό collation για το συγκεκριμένο πεδίο. Τελευταίο πρέπει να είναι. Ωραία. Συνήθως αυτό δεν θα χρειάζεται να το ορίσετε, γιατί αν ορίσετε ότι στη βάση δεδομένων το collation σας να είναι αυτό, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν αυτόματα. Ας βάλουμε και την ημερομηνία γέννησης. Ωραία. Και εδώ θα είναι date and time, υπάρχουν κάποιοι τύποι. Δείξαμε το date και το date time. Στην περίπτωσή μας είναι το date.
Παίρνεις όμως κάτι άλλο. Dates, και δεν ωραία. Τι άλλο θέλει να βάλουμε. Κάποια ιδέα για κάποιο πεδίο. Τύπου, να βάλουμε κάποιο τύπου τσάρ. Να βάλουμε, για βάλουμε κάποιο τύπου τσάρ, το αριθμό μικρό. Θα σπάνει τσάρ σκέτο, που είναι σημαίνει σταθερό. Ωραία. Εδώ πέρα που έχω βάλει τύπου τσάρ, θα πρέπει να ορίσω και το μήκος του τώρα. Το οποίο είναι πόσο, 31-0, 8. Ωραία. Εντάξει, αυτά θα παραλύσουμε και να φτιάξουμε το δύνατο. Ωραία, άλλα που φτιάξετε τώρα. Α, ναι. Εδώ ορίζω και το collection του πίνακα, που σημαίνει όσο έχω αφήσει και να παίρνω αυτό. Αλλά θα το αφήσω και να παίρνει το collection της βάσης δεδομένων. Οπότε τώρα πρέπει να το δημιουργήσει. Πράγματι, εδώ στα αριστερά φαίνεται τώρα ο πίνακας. Αν το αφήσει εκεί πέρα από τις εγγραφές του, να είναι ο μη του. Απάντησε στο πρόσωπο τις εγγραφές του, για πάντα να μην δεν φάει προφανώς, πάντα. Ωραία, τώρα εδώ πέρα μπορούμε να τρέξουμε κάποια SQL μέσα του PHP MyAdmin, αλλά συνήθως θα το κάνουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Οπότε, ας κάνουμε ένα insert. Θα το δούμε, ωραία. Θες να γράψεις τη σύνδεξη που είχαμε χρησιμοποιήσει στα παραδείγματα. Θα ήταν πρώτα τις στήλες και μετά τις βάλεις και... δεξιά, αν βλέπεις τις στήλες σου. Πάλι, δεξιά. Τι είναι το βάλι. Έτσι, όπως είσαι. Πάλι, δεξιά. Ωραία, δεν θα πάρεις. Κάνω, κάνεις και εγώ ζω να βλέπουν όλοι. Έτσι βλέπετε όλο το ερώτημα, το ίδιο. Και στο student, στο AMP, σε student. Ωραία, οπότε μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να γράφουμε ερωτήματα και να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε για να δημιουργήσουμε τη βασική μας βάση, πάνω στην οποία θα τρέξει το πρόγραμμά μας και να δοκιμάσουμε. Ας πούμε, αν έχουμε κάποιο script το οποίο εμφανίζει όλους τους μαθητές, θα μπορούσα εδώ να κάνω ένα insert για να δω αν πράγματι βλέπει. Να ξέρεις το μιλάσιο αυτά. Εντάξει, και μας λέει ότι πράγματι μπήκε, οπότε θα το δούμε εδώ. Και μας λέει ότι υπάρχει αυτή η γραμμή, μπορώ να τη σβήσω, μπορώ να σβήσω τον πίνακα, να αλλάξω το σχήμα μου, οτιδήποτε θέλω να κάνω στην αρχή. Εντάξει, πόσο χρόνο έχουμε τώρα, θα σας δώσω κάποιες φόρμες, να μας πείτε τη γνώμη σας για το μάθημα και ο λόγος είναι το υπόλοιπο μάθημα, θα είναι άλλο τόσο ας πούμε, γιατί το Φεβάρι δεν είναι καλύτερο από αυτό που είναι τώρα. Οπότε γράψτε μας κυρίως τα αρνητικά του σχόλια. Γιατί τόσο δίπλα τώρα θα σας δείξω. Τώρα ο Πέτρος σας διέγραψε και όλες τον πίνακα. Οπότε συγκληρώνετε μας αφήνετε μπροστά και μετά το διάλειμμα θα δούμε ενώσεις στην άκρα και θα δούμε και την πρώτη διέγραψη. Ωραία, τώρα στη δεύτερη ώρα θα πούμε κάποια άλλα πράγματα και θα έχει και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που αφορούν πώς κάνουμε ορισμένα πράγματα στην SQL. Ναι, έχω αφήσει τη μέση στο Endeavor. Ας πούμε ένα παράδειγμα αυτό. Λοιπόν, κάνω εδώ πέρα. Πάλι είμαι στο πίνακα Students. Και αντί για την ημερομηνία γέννησης, επιλέγω την ημερομηνία γέννησης συν 10 χρόνια. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το Endeavor. Βλέπετε ο Πέτρος θα πρέπει να είναι 2000 εκεί μάλλον, αφού έχεις αλλάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Και τώρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση που είναι και πολύ χρήσιμη στην πράξη. Να το δούμε. Λοιπόν, πριν από την ερώτηση όμως, η συνάρτηση Now τη χρησιμοποιείτε οπουδήποτε θέλετε μέσα στο ερώτημά σας και επιστρέφει σε μορφή date time. Την τωρινή ημερομηνία και ώρα. Άρα τώρα θα εξυπηρετήσει κάτι τέτοιο, α πούμε. Ωραία. Ένα μόνο.
Αυτό είναι το ερώτημα. Μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Και πώς θα χρησιμοποιήσω την SQL για να το φτιάξω. Έχω ένα SARP και θέλω να δείξω μια λίστα με το ποιοι έχουν κάνει login αυτή τη στιγμή. Ποιοι είναι μέσα. Λοιπόν, υπάρχει κάποια ιδέα πώς θα υλοποιήσω αυτό το πράγμα. Κάποιες βασικές ιδέες, όχι ολοκληρωμένα απαραίτητα. Ναι. Θέλουμε ανεξάρτητα από το cookie του login, θα θέλουμε ένα cookie που θα διαγράφεται και επειδή το login μπορεί να διαρκεί μέχρι να το σβήσουμε εμείς. Ναι. Θα φτιάξουμε ένα cookie που θα σβήνεται στο τέλος της συνεδρίας. Ωραία, αλλά όταν διαγραφεί το cookie, ο διακομιστής, ο εξυπηρετητής που τρέχει την PHP δεν μπορεί να το γνωρίζει. Φαντάζομαι ότι ένας χρήστης κόβει το καλώδιό του. Αποσυνδέεται, πέφτει η σύνδεση, θα πρέπει να εμφανιστεί offline. Αλλά αυτός ο οποίος θα πρέπει να εμφανίσει τη λίστα είναι η PHP, που δεν μπορεί να ξέρει με αυτόν τον τρόπο που προτείνει, αν είναι offline ή όχι. Παρακαλώ. Μέσα από την PHP, μέσα στο βίντεο ναι. Θα κρατάμε την τελευταία ενέργεια που θέλω να βρει στις πόντες που λέγανε. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ακούστε το τι είπε. Θα έχω ένα πίνακα που θα αποθηκεύω τους χρήστες και σε μία σπήλη θα αποθηκεύω πότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα online. Σε date time. Και αυτή τη σπήλη θα την ενημερώνω κάθε φορά που κάνει οτιδήποτε. Βλέπει μία σελίδα, ανεβάζει ένα αρχείο και ούτω καθεξής. Και είναι κατανοητό αυτό. Παρακαλώ. Πώς θα ξέρουμε αν έκανε logout. Δεν θα ξέρουμε αν έκανε logout. Πώς θα ξέρουμε ότι είναι εκείνη τη στιγμή online. Ναι, η πρόταση του συναδέλφου είναι ότι αν έχει κάνει κάποια ενέργεια πρόσφατα, τότε είναι online. Γιατί ο λόγος γι' αυτό είναι διότι δεν μπορούμε να ενημερωθούμε σε περίπτωση που κόψει το καλώδιο του ίντερνετ. Ναι. Αν όμως είναι ID, πάλι θα γίνει το ίδιο πράγμα. Ναι, αν δεν χρησιμοποιεί τη σελίδα και είναι logged in, δεν θα εμφανιστεί online. Κάτι που νομίζω είναι και επιθυμητό συνήθως. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πιο ακριβείς τρόποι να το κάνουμε από SQL. Αλλά ωραία. Μην προχωρήσω ακόμα. Θα ήθελα να σκεφτείτε ποιο είναι το ερώτημα με το οποίο από τον πίνακα θα πάρω αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή online. Και όταν λέω online εννοώ ενεργεί μέσα στα τελευταία 5 λεπτά. Ο πίνακας μου θα λέγεται users ας πούμε. Μπορώ να αποφυγέσω το όνομά του, το ID του, το password ας πούμε και η οικονομία στήλη, last active, η οποία είναι data. Παρατηρήστε ότι αυτό δεν ενημερώνεται όταν κάνει logout, αλλά μόνο όταν κάνει κάποια ενέργεια. Πώς θα πάρω τους χρήστες που είναι online, δηλαδή αυτοί που είναι ενεργοί μέσα στα τελευταία 5 λεπτά. Κάποιος άλλος που να βλέπει ή να έχει κάποια ιδέα που έχει πλήρη ακόμα, τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Θέλετε να μου πείτε. Θα μπορούσα να δούμε select UID for the users. Ωραία. Last action, last action μικρότερο που την άω πριν 5 λεπτά, έτσι. Αχα. Πώς είπατε το συνδίκη. Να στάξουμε το μικρότερο του δυνάου και τα λεπτά. Είναι σωστό αυτό. Συμφωνείτε όλοι με αυτό. Υπάρχει κάποια διαφωνία. Είναι πολύ κοντά στη σωστή λύση και μπράβο σας, αλλά εσείς θέλω να μου πείτε. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο του να πω. Ναι. Έτσι. Ναι. Και δεν θέλει παρέμβαση στον άλλο πλήν τέρματο. Όχι, θα μπορούσα να βάλουμε για
Καθαρότητα δεν είναι απαραίτητο, ας το βάλουμε εδώ για να είναι κατανοητό. Αυτό είναι η παράσταση την οποία συγκρίνω. Αλλά η προτεραιότητά της είναι κατάλληλη για να γίνει συντήρηση και χωρίς παρέντευξη. Παρακαλώ. Ναι, εντάξει, ναι, θα χρειαστώ και το username μάλλον να το εμφανίσω. Οπότε αυτό είναι μία από τις συνήθεις εφαρμογές που βλέπετε σε λογισμικό όπως forums και το καθεξής. Ναι. Ωραία, εδώ είναι τα ερωτήματα. Το έχω κάνει έτσι εγώ. Το προσθέτω στην τελευταία ενέργεια 5 λεπτά και ελέγχω αν ξεπέρασε το τώρα. Και το ερώτημα με το οποίο ενημερώνω τον πίνακα χρηστών κάθε φορά που γίνεται κάποια ενέργεια. Έτσι, αυτό που είπατε είναι. Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, είναι κάπως δύσκολα σε σχέση με τα προηγούμενα. Ωραία. Αυτό είναι το παρακάτω. Από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα σε βάση δεδομένων, οι ενώσεις. Και είναι αυτό το εργαλείο με το οποίο μπορώ να τραβήξω και ακριβώς τα δεδομένα που χρειάζομαι. Τι σημαίνει ένωση? Σημαίνει συνδυάζω δεδομένα από πολλούς πίνακες. Οπότε πλέον ο πίνακας αποτελέσματος δεν αποτελεί απλά ένα περιορισμό του αποθηκευμένου πίνακα, αλλά μπορεί να έχει στοιχεία από πολλούς διαφορετικούς πίνακες συνδυασμένα με κατάλληλο τρόπο. Παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο κάτι όσον αφορά το ναό. Παίρνει την ώρα του στο web server. Ναι. Η ερώτηση είναι το ναό σε τι ζώνη ώρα θα είναι, φαντάζομαι. Το ναό είναι στη ζώνη ώρα που είναι ρυθμισμένο στο MySQL server. Μπορεί να είναι διαφορετική από το PHP server, μπορεί να είναι διαφορετική από τον Firefox. Θυμηθείτε ότι μπορεί να είναι τρεις διαφορετικοί υπολογιστές. Αν είναι ο ίδιος, συχνά το ναό θα είναι και η ώρα του υπολογιστή του χρήστη, αλλά πολλές φορές χρειάζεται προσοχή σε αυτό και είναι εύστοχη ερώτηση γιατί μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ίσα, αλλά κάποιες φορές να μην είναι. Αν έχουμε χρήστες από άλλες ζώνες ώρα, α πούμε. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε με το παρακαλώ. Οτιδήποτε ζώνη ώρα είναι πάει να δουλέψει. Αν συγκρίνω. Αν συγκρίνω. Μπράβο, και αυτό που δείξαμε, να έχετε δίκιο, αυτό που δείξαμε θα δουλέψει για κάθε ζώνη ώρα. Αλλά αν προσπαθήσω να συγκρίνω την ώρα στον υπολογιστή του χρήστη με την SQL, πιθανώς να έχω πρόβλημα. Ωραία. Καρτεσιανό γινόμενο. Ποιος από εδώ δεν έχει ακούσει ποτέ για καρτεσιανό γινόμενο, να σηκώσει το χέρι. Να το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά ή όχι. Σε σύνολο. Όλοι έχετε ακούσει για καρτεσιανό γινόμενο. Ωραία. Σας δούμε πώς δουλεύουν στην SQL. Για δείξτε παράδειγμα. Λοιπόν, έχω δύο πίνακες, σχολεία και μαθητές. Βλέπετε, οι μαθητές είναι τρεις τώρα και τα σχολεία είναι επίσης τρία. Κάνω από το καρτεσιανό γινόμενο που φαίνεται εκεί στην άκρη. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι κάθε εγγραφή του πρώτου πίνακα θα συνδεστεί με οποιαδήποτε εγγραφή του τρίτου πίνακα, με κάθε εγγραφή του δεύτερου πίνακα και θα φτιάξω ένα τέτοιο πίνακα αποτελέσματος. Τι έχω κάνει εδώ? Η πρώτη εγγραφή του πρώτου πίνακα έχει συνδυαστεί με την πρώτη εγγραφή του δεύτερου πίνακα και έχει μπει στο πίνακα αποτελέσματος. Και αυτή είναι η πρώτη εγγραφή του πίνακα αποτελέσματος. Η πρώτη εγγραφή του πρώτου πίνακα με τη δεύτερη εγγραφή του δεύτερου πίνακα έχει συνδυαστεί και αυτή εκεί πέρα. Βλέπετε, ο Γιώργος Τζούμας εμφανίζεται τρεις φορές. Γιατί? Είναι η πρώτη εγγραφή του πρώτου πίνακα συνδυασμένη με κάθε μία από τις εγγραφές του δεύτερου. Μετά ακολουθεί η δεύτερη εγγραφή του πρώτου πίνακα συνδυασμένη και αυτή με όλες. Και ξανά η τρίτη εγγραφή του πρώτου πίνακα συνδυασμένη με όλες του δεύτερου πίνακα. Οπότε το πλήθος τους θα είναι ίσο με το γινόμενο των πληθών. Έτσι, ναι. Το primary ID του πίνακα που παράγεται ποιο είναι? Ναι, η ερώτηση είναι ποιο είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα αποτελέσματος. Δεν υπάρχει πρωτεύον κλειδί στο πίνακα αποτελέσματος. Το πρωτεύον κλειδί ορίζεται στον αποθηκευμένο πίνακα. Ο πίνακας αποτελέσματος είναι απλά ένας τρόπος με τον οποίο κοιτάμε τα δεδομένα μας. Το πρωτεύον κλειδί δηλαδή χρησιμοποιείται για να ζητήσεις μέσα στους πίνακες τους αποθηκευμένους, ενώ ο πίνακας αποτελέσματος είναι απλά αυτό που παίρνουμε από την PHP. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωτεύον κλειδί εδώ πέρα. Και πράγματι αυτός δεν θα μπορούσε να είναι αποθηκευμένος πίνακας, διότι το πρωτεύον κλειδί πρέπει να έχει μοναδική τιμή. Εδώ πέρα έχουμε δύο εγγραφές που έχουν το ίδιο πρωτεύον κλειδί και δεν μπορούμε πιθανώς να τις ξεχωρίσουμε. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε δύο σχολείες για να φτιάξουμε πρωτεύον κλειδί σε αυτό? Ναι, θα μπορούσαμε. Αν θέλαμε να το σκέψουμε όντως έτσι, αλλά δεν έχει πολύ νόημα.
να το αποθηκεύσουμε όντως έτσι. Ωραία, είναι κατανοητό αυτό πώς έγινε το κάθε σε ένα γινόμενο. Ωραία. Βλέπετε ότι εδώ τα δεδομένα δεν βάζουν και πολύ νόημα, γιατί, πήγαινε λίγο, επειδή εμφανιστήσω. Ο Τζούμας είναι στο MBOOK, φοιτητής. Παρ' όλα αυτά, αφού κάνω το καρτισιανό γινόμενο, βλέπω ότι έχω εγγραφές που λένε ότι ο Τζούμας είναι στο MBOOK, στο APFU, στην SOE. Δηλαδή, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό. Έχω συνδυάσει αυθαίρετα όλα με όλα. Δεν μου δίνει κάποιο χρήσιμο αποτέλεσμα. Για να το κάνω χρήσιμο, θα χρειαστεί να το φιλτράρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Χρησιμοποιώντας ένα WHERE. Έχει κάποια μια ιδέα για το πώς θα μπορούσα να το φιλτράρω και τα δεδομένα που μου δείχνει να είναι πράγματι αυτά που θέλω. Δηλαδή, κάνει φοιτητής με το σχολείο του. Ναι. Όπου το school είναι ίδιο με το school ID. Ωραία. Θα πρέπει να ισχύει ισότητα στις δύο αυτές τις school και school ID. Αν ισχύει αυτή η ισότητα, αν εφαρμόσω αυτό το φίλτρο, πλέον από το καρτεσιαδό γινόμενο που είναι τα πάντα, θα πάρω μόνο τις εγγραφές οι οποίες έχουν νόημα και συνδυάζουν δεδομένα από τους δύο πίνακες. Αυτό είναι η απλή ένωση. Ας το δούμε πιο καλά. Λοιπόν, προχώρα το. Άλλη μία. Λοιπόν, αυτές είναι οι εγγραφές για τους μαθητές που. Οι εγγραφές που βγάζουν νόημα, που είναι σωστές. Το school του μαθητή θα πρέπει να ταιριάζει με το school του πίνακα των σχολείων και ούτω καθεξής. Βλέπετε, οι πράσινες, κίτρινες είναι αυτές που ταιριάζει, υπάρχει ισότητα, ενώ οι κόκκινες είναι αυτές για τις οποίες δεν ταιριάζει. Και άρα οι πράσινες είναι αυτές οι οποίες έχουν τα δεδομένα που χρειάζονται. Εντάξει, πάμε λίγο πίσω, με αυτή τη διαφάνιση και άλλο και άλλο. Είμαστε πιο σκαφόρα. Εντάξει, εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο το συντάσσω το καρτεσιανό γινόμενο. Γράφω το όνομα του ενός πίνακα, κόμμα και το όνομα του άλλου πίνακα. Οπότε αν γράψω το συγκεκριμένο ερώτημα, θα πάρω το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχω εφαρμόσει κάποιο φίλτρο. Ωραία, είπε χώρα. Και εδώ εφαρμόζω το φίλτρο που πρότεινε ο συνάδελφος και είναι ότι η στήλη του ενός πίνακα είναι ίση με τη στήλη του άλλου πίνακα. Αλλά παρατηρήστε ότι εδώ μιλάμε τώρα για δύο στήλες του πίνακα αποτελέσματος πλέον. Τις οποίες συγκρίνω και φιλτράρω. Οπότε θα έχω κρατήσει μόνο τα δεδομένα που θέλω. Και αν ξαναδούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύγκριση μπροστά. Εδώ. Ωραία. Οπότε αυτό μας οδηγεί σε μία απλή ένωση. Αυτή λέγεται και εσωτερική ένωση. Αλλά συνήθως λέμε ένωση πινάκων. Αυτό είναι η ένωση πινάκων. Συνδυάζω τα δεδομένα εκεί που βγάζει νόημα. Κάποιος ίσως να είχε την ένσταση ότι αυτό θα είναι πολύ αργό γιατί θα πρέπει να δημιουργήσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Φανταστείτε να έχω 100 σχολεία και 30.000 μαθητές. Και μετά να τους φιλτράρει. Η απάντηση είναι ότι δεν συμβαίνει έτσι. Υπάρχουν καλύτεροι αλγόριθμοι με τους οποίους παράγεται η εσωτερική ένωση. Αλλά βοηθάει να το σκεφτόμαστε σαν καρτεσιανό γινόμενο. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δημιουργείται κάθε φορά όλο το καρτεσιανό γινόμενο, το φιλτράρισμα γίνεται κατά τη δημιουργία. Και άρα έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει. Τώρα εδώ πέρα έχω δύο πίνακες, πάλι το σχολείο και οι μαθητές, αλλά βλέπετε έχουν το ίδιο όνομα, η κίτρινη με την κίτρινη και η μπλε με την μπλε. Εδώ είναι η ώρα να χρησιμοποιήσω και τα ψευδόνυμα, αλλά θα χρειαστώ να αναφερθώ και στις στήλες με βάση το όνομα του πίνακα στον οποίο ανήκουν. Και ο τρόπος που θα αναφερθώ είναι πίνακα τελεία στήλη. Το τελεία δηλαδή σημαίνει ανήκει. Εντάξει, η στήλη ανήκει στο πίνακα. Γράφει πρώτα το πίνακα, τελεία και στήλη. Οπότε για να μιλήσω για το. Πήγαινε λίγο πίσω. Για να μιλήσω για το school ID του πίνακα school, θα πω schools.school ID. Ενώ για να μιλήσω για τη στήλη school ID του πίνακα students, θα πω students.school ID. Και για το name το ίδιο. Οπότε το. Για προχώρα το λίγο. Ωραία. Εδώ έχω τώρα ένα ερώτημα το οποίο κάνει μία ένωση πινάκων με βάση αυτή τη συνθήκη. Και δεν μας πειράζει ότι οι στήλες έχουν το ίδιο όνομα, εφαρμόζω τη σύγκριση. Και μάλιστα πάνω ξεχωρίζω και τα δύο ονόματα. Ποιο είναι το όνομα του μαθητή και ποιο είναι το όνομα του σχολείου, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά εντός του κάθε πίνακα έχουν το ίδιο όνομα, name και οι δύο στήλες. Ωραία. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Και εδώ είναι ένας αναλυτικός τρόπος να το γράψω, που το προτιμάμε γιατί είναι πιο ξεκάθαρος. Αντί να γράψω α,β και ένα where, το οποίο εφαρμόζω την ισότητα, το φίλτρο, χρησιμοποιώ αυτή τη σύνταξη εδώ. Α, cross-join β, αυτό σημαίνει απλή ένωση. On,
και μετά εφαρμόζεται την ισότητα. Το οποίο σημαίνει φίλτρανε την ένωση με βάση την συνθήκη. Δεν σημαίνει τίποτα διαφορετικό το παραπάνω. Απλά επειδή μας βολεύει τη συνθήκη να τη βλέπω μαζί με την ένωση στα κώδικά μου, το γράφω με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, και άρα το WHERE πλέον χρησιμοποιείται για καθαρό φιλτράρισμα και όχι για συσχέτιση δεδομένων ανάμεσα σε δύο πίνακες. Εντάξει. Προχώρα το. Εδώ είναι το ίδιο πράγμα, δεν χρειάζεται κάποιο WHERE. Παίρνω τα δεδομένα και από τους δύο πίνακες όλα και κρατάω εκείνους τους μαθητές, όλους τους μαθητές και ο καθένας μας δίνει το σχολείο του και παίρνω το όνομα του μαθητή, το επώνυμο του και το σχολείο του. Και τα έχω χωρισμένα σε πίνακες, ωραία. Παρακαλώ. Αν χρησιμοποιήσω το cross-join, μπορώ να βάλω WHERE μετά από κάτω για άλλη σύγκριση. Ναι. Η ερώτηση είναι, μπορώ να χρησιμοποιήσω cross-join και WHERE. Ναι. Το cross-join απαιτεί να βάλω το ON, που έχει τη συνθήκη μου, αλλά μπορώ να βάλω και WHERE για να φιλτράρω, για παράδειγμα, κάποιους μαθητές που ικανοποιούν κάποια συνθήκη. Η διαφορά του ON από το WHERE είναι ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, το ON αφορά ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συσχετίζουν τα δεδομένα ανάμεσα σε δύο πίνακες, ενώ το WHERE αφορά το κριτήριο με το οποίο θα φιλτράρω. Τι θα αφαιρέσω και τι θα κρατήσω. Απάντησε την ερώτησή σου. Ωραία, είναι ένα κατανοητό αυτό το ερώτημα. Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να πάρω αυτά τα δεδομένα. Θέλω το σχολείο με τον μαθητή που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή από όλους μου τους μαθητές θέλω να βρω αυτόν που είναι ο πιο ηλικιωμένος και γι' αυτό δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, με ενδιαφέρει το σχολείο στο οποίο φοιτεί. Το όνομα του σχολείου. Καμία ιδέα για το πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένη, πείτε τι σκέφτεστε και να το συζητήσουμε. Ναι. Θα ενώσουμε τους δύο πίνακες και μετά θα κάνουμε ταξινόμηση αύξηση με βάση την ηλικία. Ωραία. Ναι, και μετά θα κρατήσουμε μόνο την πρώτη γραμμή που θα εμφανιστεί και μόνο συγκεκριμένα αυτό που μας ζητάει, δηλαδή το σχολείο με το μαθητή που έχει. Ωραία, συνάδελφος λέει, θα κάνω μία ένωση προφανώς, γιατί χρειάζομαι δεδομένα και από δύο πίνακες και μετά αφού κάνω την ένωση, στην οποία θα εφαρμόσω τη συνθήκη που θέλω της αντιστοιχίας ανάμεσα στους δύο πίνακες, ότι το σχολείο του μαθητή θα ίσω με το σχολείο το πίνακα των σχολείων. Στη συνέχεια θα εφαρμόσω μια ταξινόμηση, στην οποία θα χρησιμοποιήσω το πεδίο του πίνακα χρηστό. Και μετά θα περιορίσω το αποτέλεσμα σε μια εγγραφή. Ενώ στα πεδία θα γράψω μόνο αυτό που με ενδιαφέρει, δηλαδή το όνομα του σχολείου. Παρακαλώ. Δεν είναι καλύτερο που το να πούμε το μαθητή με μικρότερη ηλικία και μετά να κάνουμε την ένωση. Δηλαδή, να κλέξουμε δύο διαφορετικά ερωτήματα, εσείς. Δεν γίνεται σε ένα. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το ερώτημα. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό που λέτε πώς θα γίνει. Θέλω να πω, αυτό που λέτε έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θα γίνει. Δηλαδή, εμείς συνήθως στην SQL λέμε τι θέλουμε να γίνει και για να γίνει γρήγορα η SQL φροντίζει να το κάνουμε τη σωστή σειρά συνήθως. Υπήρχε κάποια άλλη άποψη, ήθελα να ακούσω, ναι. Ναι. Εσείς λέτε τους συναδέλφους την απάντηση. Λέτε να κάνουμε δύο ερωτήματα δηλαδή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας απασχολεί ταχύτητα, επειδή η SQL είναι σχεδιασμένη να είναι γρήγορη. Και πράγματι σε αυτή την περίπτωση, αν έχω μια σωστή δομή και σωστό κώδικα, η ένωση είναι το ίδιο γρήγορη με δύο διαφορετικά ερωτήματα, εκτός από πολύ ειδικές περιπτώσεις. Αν έχω πολύ μεγάλο server και το καθεξής. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω έτσι. Είναι σωστή η άποψη της συναδέλφου γενικά. Ωραία, ας το δούμε. Θες να προχωρήσεις με το ερώτημα. Λοιπόν, με ενδιαφέρει το πεδίο schools.name, το όνομα του σχολείου. Και θα το πάρω από την εξής ένωση. Θα ενώσω το πίνακα των σχολείων μαζί με το πίνακα των μαθητών και θα χρησιμοποιήσω αυτή τη συνθήκη ότι το σχολείο του μαθητή θα ταιριάζει με το αναγνωριστικό από τον πίνακα των σχολείου. Και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω μια ταξινόμηση με βάση την ημερομηνία
γέννηση σε ευθύνουσα σειρά. Σε άφουσα σειρά έπρεπε να είναι. Για φτιάξω. Ωραία. Ευχαριστώ. Και θα κρατήσω μόνο το πρώτο. Οπότε, τι θα κάνει αυτό, θα πάρει το πίνακα το σχολείο, θα πάρει το πίνακα των μαθητών, θα δει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, θα κρατήσει μόνο αυτούς που βγάζουν νόημα εφαρμόζοντας αυτή την ON. Στη συνέχεια, θα το ταξινομήσει με βάση τις ημερομηνίες γέννησης, θα κρατήσει την πρώτη εγγραφή και από αυτά θα περιορίσει όλα τα παιδιά και θα κρατήσει μόνο αυτό που με ενδιαφέρει, που είναι το όνομα του σχολείου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε πώς τρέχει αυτό το ερώτημα. Προφανώς θα υπάρχουν περιστοποιήσεις και θα γίνεται πιο γρήγορα από αυτό που περιγράφω. Υπήρξε κάποια ερώτηση πάνω? Ναι. Παρακαλώ. Για να παραδειγνωμίζω ότι σωστά ήταν το τεστ. Θέλουμε τη μεγαλύτερη ηλικία, δεν είναι? Άρα... Θέλουμε τη μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή τη μικρότερη ημερομηνία γέννησης. Α, ναι. Ναι, και εγώ γι' αυτό μπερδεύτηκα. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Άλλο ένα ερώτημα. Θέλω τα επώνυμα όλων των μαθητών μαζί με το σχολείο τους. Δηλαδή, αυτό εκεί πέρα, αυτοί είναι οι δύο πινακές μου. Έτσι. Και θέλω να κρατήσω μόνο αυτά. Είναι ένα πλούστερο ερώτημα. Νομίζω όλοι θα μπορείτε να το απαντήσετε αυτό. Υπάρχει κάποια άποψη? Θα πρέπει να είναι αρκετά απλό. Αλλά θα χρειαστώ μια ένωση, γιατί χρειάζομαι δεδομένα από δύο διαφορετικούς πίνακες. Θέλω επώνυμα και σχολεία. Επώνυμο μαθητή, επώνυμια του σχολείου. Μαζί. Αυτή είναι η πυραγή μου, θέλω να τα συνδυάσω. Τρία σχολεία, τρεις μαθητές. Ναι. Θα βάλουμε select student.name και school.name. Ναι, ωραία. Κάπου θα βάλουμε throw, cross join. Τους students από τα schools. Πολύ ωραία. Με συνθήκη ότι το school ID δεν είναι με το school ID. Ωστόσο το student school ID δεν είναι με το school ID. Πολύ ωραία. Και μετά αυτά. Ωραία. Δεν χρειάζεται να εφαρμόσω κάποιο φίλτρο. Ωραία. Να το δούμε. Εντάξει. Αυτό είναι. Πιο απλό. Νομίζω κατανοητό. Είναι κατανοητό από όλους. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Από όσους δεν το σκεφτήκατε, δεν σηκώσατε τα χέρια σας. Κάποια ερώτηση σχετικά με το πώς δουλεύει? Εντάξει, ωραία, είναι κατανοητά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα, έτσι. Οι δύο φοιτητές είναι και οι δύο στο ΕΜΚΟΥ, ενώ ο Χρήστος είναι στην ΕΣΟΕ και δεν υπάρχει κανείς στο αποφού. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Τώρα ένα διαφορετικό είδος ένωσης, αριστερή ένωση. Τι είναι αριστερή ένωση? Θα πούμε αφού θέσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα τι λέει? Κάποιες φορές μπορεί να μην έχω πληροφορίες για κάποιο σχολείο. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάνω το καρτεσιανό γινόμενο, δεν θα υπάρξει μια αντιστοιχεία που θα βγάλει νόημα. Εδώ τι έχω κάνει? Δεν έχω την ΑΣΟΕ στον πίνακα των σχολείων μου. Οπότε αφού κάνω αυτό το καρτεσιανό γινόμενο, θα έχω αντιστοιχεία για τους μαθητές του ΕΜΒΟΥ, αλλά δεν θα έχω κάποια σωστή αντιστοιχεία για τον φοιτητή του ΑΠΟΦΟΥ, γιατί έχει σχολείο ID 3, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο. Για σωστή δεν υπάρχει εδώ πέρα. Ο φοιτητής αυτός φοιτεί στην ΑΣΟΕ, αλλά δεν υπάρχει κάποια αντιστοιχεία. Αν θέλω εγώ να διαβάσω τώρα όλους τους φοιτητές, τις πληροφορίες τους, μαζί με τις πληροφορίες του σχολείου στο οποίο φοιτούν, αν δεν ξέρω πληροφορίες για το σχολείο στο οποίο φοιτούν, προφανώς θέλω να τυπώσω τις πληροφορίες του φοιτητή χωρίς τις πληροφορίες του σχολείου που δεν τις ξέρω. Αν όμως δεν εφαρμόσω το WHERE ή το ON της απλής ένωσης, όλες οι κόκκινες εγγραφές θα διαγραφούν. Δεν υπάρχει καμία. Και άρα ο μαθητής αυτός δεν θα υπάρξει καθόλου στο αποτέλεσμα μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Και έχω χάσει ένα μαθητή μόνο και μόνο επειδή το σχολείο του δεν υπήρχε στη λίστα των σχολείων. Για πάμε λίγο παρακάτω. Αντί για cross join λοιπόν, εγώ θα κάνω left join. Τι κάνει το left join? Κάνει ακριβώς την ίδια μου δουλειά με το cross join. Κάνει ένα καρτεσιανό γινόμενο, φιλτράρει με βάση μία συνθήκη. Αλλά αν αυτή η συνθήκη δεν αληθεύσει ποτέ για κάποια εγγραφή του αριστερού πίνακα,
τότε θα κρατήσουμε τα στοιχεία του αριστερού πίνακα, ενώ στις στήλες του δεξιού πίνακα θα γεμίσω νουλς. Που σημαίνει ότι για κάθε φοιτητή θα ψάξω αυτό, θα κάνω όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μαθητών και σχολείων, θα κρατήσω αυτές που βγάζουν νόημα. Αν για κάποιον φοιτητή δεν υπάρχει κανένα σχολείο το οποίο να αντιστοιχεί, δηλαδή όπου ισχύει η συνθήκη του ON, εκεί δεν θα κρατήσω καμία από αυτές τις εγγραφές που έφτιαξα, αλλά θα κρατήσω μία εγγραφή που θα έχει τα στοιχεία του φοιτητή, αλλά χωρίς τα στοιχεία του σχολείου. Τι σημαίνει χωρίς τα στοιχεία του σχολείου? Θα υπάρχουν οι στήλες βέβαια, αλλά θα είναι γεμάτες με νουλ. Με απουσία τιμής δηλαδή. Ωραία. Εδώ λοιπόν έχω τις δύο εγγραφές του μαθητή, οι οποίες όμως δεν ικανοποιούν τη συνθήκη ON, καμία από αυτές. Και άρα τι λέει η Left Joint? Λέει ότι θα φτιάξω μια εγγραφή, αλλά αυτή θα έχει νουλ. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Δηλαδή θα έχω MQ για τους πρώτους δύο, επειδή υπάρχει εγγραφή στην οποία ισχύει η ON συνθήκη, αλλά για τον χρήστο, επειδή δεν υπάρχει καμία εγγραφή η οποία να ικανοποιεί την ON σε κανένα από τους συνδυασμούς, θα γράψω το όνομά του το θέλω, αλλά στο όνομα του σχολείου θα έχω νουλ. Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη ένωση. Συνήθως οι ενώσεις που κάνουμε είναι απλές, αλλά οι αριστερές ενώσεις μας επιτρέπουν να κάνουμε πολύ πιο περίπλοκα πράγματα και που θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε χωρίς τις αριστερές ενώσεις. Ωραία, αυτά θα πούμε για αριστερή ένωση, αλλά ίσως τη χρειαστείτε στην τελική σας εργασία, ας πούμε, οπότε ίσως θέλετε να την ψάξετε και να την δοκιμάσετε. Αφού εγκαταστήσετε SQL, μπορείτε να παίξετε με αυτά τα πράγματα. Ωραία, εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Πολλαπλές ενώσεις. Εντάξει, είδαμε ότι μπορώ να ενώσω ένα πίνακα με έναν άλλο. Αυτό το αποτέλεσμα μπορώ να το ενώσω και με ένα τρίτο πίνακα, τέταρτο και το καθεξής τόσες φορές θέλω. Οπότε, ας δούμε κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Ο τρόπος που το κάνω είναι βέβαια βάζω και άλλα κόμματα ή άλλα cross join ή άλλα left join, αφού τελειώσω αυτό που είχα να κάνω. Οπότε, εδώ έχω ένα σύστημα blogging για να γράφω blogs. Έχω κάποιους χρήστες, έχω κάποια blogs. Δηλαδή, posts που έχουν γράψει οι χρήστες, ο καθένας έχει αναρτήσει κάποια πράγματα, είναι ο δεύτερος πίνακας μου. Και τα πίνακα comments, που είναι τα σχόλια. Τι γίνεται? Ένας χρήστης μπορεί να αναρτήσει πολλά blogs και κάθε blog μπορεί να έχει κάποια comments. Εντάξει, το blog είναι ανάρτηση, δεν είναι ολόκληρο site. Τώρα, τα πάνω πράγματα που έχω γράψει είναι τα ονόματα των πίνακων, ενώ αυτό που έχουν παύλες είναι τα ονόματα των πεδίων. Και έχω ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον καθένα που είναι auto-increment και πρωτεύων κλειδί. Στους χρήστες κρατάω το όνομα χρήστη, το κωδικό, το email. Στα blogs κρατάω τον τίτλο για το κείμενο, επίσης ποιος το έγραψε. Και στα σχόλια κρατάω το κείμενο του σχόλιου, πού έγινε το σχόλιο που είναι το blog ID, ποιος έγραψε το σχόλιο που είναι το user ID και πότε δημιουργήθηκε που είναι ένα date time και λέγεται creation. Παρατηρήστε ότι το user ID του comment μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικό χρήστη από αυτόν που έγραψε το blog πάνω στο οποίο γράφει και το comment. Εντάξει, δηλαδή γράφω εγώ ένα blog και μετά ο Πέτρος κάνει ένα σχόλιο πάνω στο blog μου. Οπότε θα υπάρχει στο comments μια εγγραφή που θα έχει το blog ID το δικό μου και θα έχει το user ID του Πέτρου. Αν πάω στον πίνακα blogs και δω το συγκεκριμένο blog ID, ποιος το έγραψε, θα έχει το user ID του Πέτρου, αλλά θα είναι στο δεύτερο πίνακα. Είναι κατανοητό το σχήμα, πώς δουλεύει? Κάποια ερώτηση σχετικά με το σχήμα, για να δούμε κάποια ερωτήματα, πώς μπορώ να κάνω λίγο πιο περίπλοκα πράγματα εδώ πέρα. Ωραία, ας δούμε. Εντάξει, θέλω όλους τους τίτλους και τα κείμενα από τις αναρτήσεις του χρήστη νούμερο 5. Πρέπει να είναι πολύ απλό ερώτημα αυτό. Ναι. Select ID text from users. From users. Ναι. From users cross join blog. On user ID, is some user in user.userid
ίσον blocks το κύριο user ID. Και δεν έχει link. Έχει κάποιο where όμως. Where users τελεία user ID ίσον κάτι. Άρα, συνάδελφος να την έχετε εδώ. Τι μου είπες στο where? User ID. Συμφωνούμε με αυτό, υπάρχει κάποια διαφωνία. Άμα ζητάμε το όνομα μπορούμε βασικά να το παραλείψουμε. From blogs, where... Νομίζω ότι θέλεις το όνομα. Ναι, όχι, δεν το χρειαζόμαστε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε με ένωση όπως είδατε. Αλλά μπορεί να γίνει πολύ απλά. Δηλαδή, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Πληροφορά, πληροφορία. Εντάξει, αυτό είναι. Ένα απλό ερώτημα, δεν χρειάζεται ενώσει. Επειδή αποθηκεύω το user ID στον ίδιο το πίνακα, έτσι. Πάμε παρακάτω. Θέλω το κείμενο από όλα τα σχόλια που έγιναν σε όλα τα blogs του χρήστη 5. Και άρα είμαι ο χρήστης 5, μπαίνω και βλέπω τα σχόλια που έχουν γίνει στα δικά μου, στις δικές μου αναρτήσεις. Πώς θα διαβάσω όλα αυτά τα σχόλια για να τα δείξω στον χρήστη. Εδώ μάλλον θα χρειαστώ κάποια ένωση. Είναι εύκολο να πάμε στο. Ναι, να πάμε λίγο στο σχήμα. Λοιπόν, μπαίνει κάποιος χρήστης και τι θέλει να δει. Όλα τα σχόλια που έγιναν σε δικές του αναρτήσεις. Δεν λέμε για σχόλια που έγραψε ο ίδιος. Σε όλες τις δικές του αναρτήσεις. Αυτό θα είχε κάποιο νόημα να ενημερώσει το. Όπως και ενημερώσει το Facebook, ας πούμε κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτά που έγινε, τι είναι αυτό που έγινε, δεν θα δω. Ήταν για το κείμενο, για κάθε σχόλιο, όχι το κείμενο φυσικά. Ναι, το κείμενο. Τι μου έγραψαν σε αυτά που έχω αναρτήσει. Ποια είναι τα σχόλια σε αυτά που έχω γράψει. Το κείμενο ζητάω. Αυτό είναι το σχήμα μου, έτσι. Πάλι δεν θέλει ένωση. Θα χρειαστεί ένωση, μάλλον, σωστά. Δεν θα χρειαστεί ένωση. Αυτό θέλουμε το κείμενο. Το κείμενο της ανάρτησης όμως. Όχι, το κείμενο το κόμμα. Γιατί το κείμενο της ανάρτησης. Το κείμενο του σχόλιο θέλει. Θέλω να δω τι μου έγραψε. Τι προτείνετε, θέλω να μου πείτε τώρα τι με εσείς. Ναι. Ότι select το text, το comments δεν έχουμε. Select text. Ωραία. From comments. Where user ID is better. Α, όχι, είστε υπέρ, ναι. Θέλει κάποιος άλλος να εξηγήσει γιατί δεν είναι λάθος, δεν ξέρω να καταλάβω. Ναι, αυτά είναι τα comments που έγραψε ο Χρήστης νούμερο 5. Αυτό το user ID αναφέρεται σε όποιος έγραψε το comment και όχι σε όποιος έγραψε το blog. Άρα πρέπει να κάνουμε join με το blog. Ωραία. Θέλει κάποιος να δείξει το ολοκληρωμένο ερώτημα. Εδώ το πρόβλημα είναι, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ότι αυτό θα εμφανίσει όλα τα σχόλια που έχω γράψει ο ίδιος. Αλλά δεν θέλει αυτό. Αν συγχωρείτε το ένα λεπτό. Να κάνω ένα μία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Μπορούμε να πούμε όχι user ID. Ναι, με τον node. Είναι ένας τελεστής τον οποίο είδαμε την προηγούμενη φορά. Μπράβο, άρα αυτό δεν θα δουλέψει. Θέλω να μου πείτε το ερώτημα που σκέφτεστε. Το ίδιο απλά που έλεγε όχι user ID. Ποιος θα πει τι θα κάνει αυτό το ερώτημα. Ναι. Θα εμφανίσει όλα τα σχόλια που δεν έχει κάνει ο user. Ναι, θα εμφανίσει όλα τα σχόλια που δεν είναι δικά μου, αλλά που έγινε σε οποιαδήποτε ανάρτηση. Ναι. Ναι. Select text from comments cross join blogs. Ωραία.
Ναι, select comments τη λέτε. Ναι. On comments.blog.id ή στον blogs.id. Πολύ σωστά. Οπότε εδώ θα δείξει αυτά που με ενδιαφέρει. Εντάξει, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ας δούμε και λίγο την πρότυπη τη διεργασία. Την έχει. Ωραία, αυτή είναι. Είναι πες τον Ρίγας ο Παθανασόπουλος. Είναι εδώ. Όχι. Δεν είναι εδώ. Εντάξει, δείξε λίγο. Αυτή κάνει valid και το HTML και το CSS της. Εντάξει, ωραία. Δείξε λίγο τους μέλητες στο μέλητο. Σε μεγαλύτερες οθόνες προσαρμόζονται, οπότε κάνει κάτι τέτοιο. Εναλλακτική λύση θα ήταν να είναι κεντραρισμένη και να έχει περιθώρια ή να είναι στατική αριστερά. Είδαμε και τις τρεις λύσεις και τρεις σωστές είναι. Υπάρχει validator για PHP. Υπάρχει το link για PHP. Αλλά δεν κάνει validator για HTML, κάνει μόνο το PHP, ότι είναι το σύνταξη, το συντακτικό σωστό. Ωραία. Θα την αναρτήσουμε στη σελίδα για να δείτε και το κώδικο αν θέλετε. Δείξτε και λίγο το HTML, εντάξει, είναι πολύ λίγο HTML, έχει H1 για τον τίτλο, λίστες, χρησιμοποιεί λίγες κλάσεις σχετικά. Είναι αρκετά λιτό για να κάνει αυτό που θέλει. Και επίσης είναι ακριβώς το ίδιο με το screenshot, οπότε αν το δείξεις, αν δείξεις το screenshot θα φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Αλλά αυτό είναι το screenshot και αυτή είναι η σελίδα, οπότε είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν κάνει ένα zoom να το κάνει και το μέλλον σας στο screenshot. Ωραία, βλέπετε. Απέχει πάρα πολύ. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Έχω γράψει εδώ ένα δύσκολο πρόβλημα SQL. Όποιος ασχολείται μπορεί να το προσπαθήσει. Οπότε θα τα πούμε την επόμενη φορά όπου θα κάνουμε πολλά παραδείγματα σε PHP γιατί νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ κατανοητά. Θα δούμε πολλά παραδείγματα στην πράξη. Ευχαριστούμε.